Μας περιμένει ήδη στο Ρεδοθάλαμο ο Υπουργός Θετικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, αλλά προηγείτε. Ελπίζω να ακούστηκα διότι το μικρόφωνο ήταν. Τώρα θα ξαναπείτε την καλημέρα, γιατί πρώτα πήρε ο καφές. Καλημέρα εκ νέου λοιπόν. Μπράβο, καλημέρα σας. Και καλή χρονιά κύριε Υπουργέ, δεν τα έχουμε πει. Επίσης, τώρα με τις πίτες θα λέμε καλή χρονιά μέχρι το Πάσχα. Ναι, ναι, εντάξει, και μετά, ναι, εσείς τώρα είστε ο πολιτικός και πρέπει να. Πόσες πίτες κόβετε την ημέρα? Στατιστικά τα Σαββατοκύριακα είναι 4-5. Ναι. Μπράβο. Ναι. Ωραία. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Και δηλαδή, δύο είναι. Είναι ένα έθιμο το οποίο το κρατούμε και το τηρούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από την. Θα ήθελα να σας πάω σε ένα πεδίο που δεν είναι ακριβώς το αντικείμενό σας, δεν είναι το χαρτοφυλάκιό σας, αλλά αυτά που θα δοθούν θα περάσουν από το δικό σας χαρτοφυλάκιο, διότι εσείς φυλάτε και το ταμείο. Οι αγρότες μας δεν είναι ικανοποιημένοι από τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού. Θα πάρω τα δύο κεντρικά σημεία. Ένα από το πετρέλαιο κίνησης. Δεν θεωρούν ότι είναι το ποσό αυτό που τους δίνει η κυβέρνηση κάτι που μπορεί να ισοφαρίσει. Κάτι που μπορεί να καλύψει κάπως το κόστος τους. Και επίσης δεν είναι ικανοποιημένοι και από τα ποσά για την ενέργεια που καταναλώνουν για την παραγωγή των προϊόντων τους. Πάμε, ένα-ένα. Δεν αισθανόμαστε ότι είμαστε απέναντι με οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα και επίσης δεν θεωρούμε ότι η Ελλάδα είναι παράδεισος. Υπάρχουν προβλήματα, ιδιαίτερα στους αγρότες και ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από δυσκολίες διαρθρωτικές που έχει ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Μετρήσαμε τι μπορούμε να δώσουμε. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε στη Βουλή, παρουσίασε μια σειρά από πρωτοβουλίες με βάση τις δυνατότητες της οικονομίας και του προϋπολογισμού. Δεν πρέπει να υποτιμώνται αυτά που δόθηκαν, διότι έχουμε συγκεκριμένες υποχρεώσεις με βάση τον προϋπολογισμό που έχει ψηφιστεί. Τα πρωτογενή μας πλεονάσματα δεν πρέπει να είναι όπως ήταν πέρσι 1,1 αλλά 2,1, δηλαδή πρέπει να βάζουμε στην άκρη για να μειώνουμε το χρέος μας περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορεί να γίνουν όλα μαζί σε αυτή τη χώρα με κάποιο μαγικό τρόπο. Θα ήθελα λοιπόν όλους να παρακαλέσω να το κατανοήσουν αυτό. Ο Πρωθυπουργός υπήρξε σαφής, είμαστε ανοιχτοί σε συζήτηση πάντοτε μαζί τους, μέσα στα πλαίσια όμως κάποιων ορίων που προσδιορίζονται από την ίδια την οικονομία. Η αλήθεια είναι ότι μιλώντας για τον αγροτικό τομέα, επειδή έχω γεννηθεί σε επαρχία και μεγαλώσει στην Κρήτη, θέλω να σας πω ότι δεν είναι μόνο οι διεκδικήσεις οι οποίες προβάλλονται. Αν θέλουμε να μιλάμε για σύγχρονο αγροτικό τομέα, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τι γίνεται στην Ολλανδία, τι γίνεται στο Ισραήλ, τι γίνεται σε χώρες που ο αγρότης λειτουργεί ως σύγχρονος επιχειρηματίας. Αυτό στην Ελλάδα δεν έχει επιτευχθεί, για να μην σας πω ότι τις τελευταίες 3-4 δεκαετίες, παρά το ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει γίνει και οπισθοδρόμηση. Δηλαδή το συνεταιριστικό κίνημα ουσιαστικά έχει διαλυθεί. Ομάδες παραγωγών λειτουργούν πολύ λίγο. Υπάρχουν οάσεις σε διάφορα σημεία της Ελλάδος από πλευράς πρωτοβουλίας ορισμένων αγροτών. Υπάρχουν αρκετοί προοδευτικοί αγρότες. Αλλά το πρόβλημα είναι ο κανόνας. Ναι. Πάντως. Έτσι. Και επίσης δεν. Μέσα σε όλα αυτά τώρα. Κατακερματισμός του κλήρου. Σωστά. Ελλείψεις αναδασμών. Και κάτι ακόμη δεν αποδίδει. Το χώμα μας, το καλό χώμα της Ελλάδος, όσο θα έπρεπε να αποδίδει σε σχέση με την πρόοδο που επιτυγχάνουν είτε το Ισραήλ είτε η Ολλανδία σε παραγωγή εννοώ. Ναι. Υπάρχουν πάντοτε συγκριτικά πλεονεκτήματα, ναι. Και πρέπει να πω ότι η αγροδιατροφή έκανε την έκπληξη την τελευταία τετραετία στις εξαγωγές, γιατί μπήκαν μέσα και πολλές δυναμικές ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αλλά χρειάζονται συνέργειες με τον αγροτικό τομέα, χρειάζεται να υπάρχει μια σκηταλοδρομία. Δώστε μας κίνητρα να συνεταιριστούμε. Δίνονται τέτοια συνεταιρισμός, δεν εννοώ με την παλιά μορφή πια, αυτή έχει τελειώσει, ο κατοικοδίαιτος συνδικαλισμός. Όλοι οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούμε με βάση το ίδιο πλαίσιο. Δεν έχει εμποδίσει το πλαίσιο αυτό το οποίο είναι κοινό τους Ιταλούς αγρότες, παραδείγματος χάρη, να έχουν ομάδες, δυναμικές ομάδες παραγωγών. Έτσι. Άρα δεν θέλω να κουνήσω το δάχτυλο σε κανέναν. Πρέπει να, με αφορμή και αυτές τις κινητοποιήσεις, και εμείς η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι ίδιοι αγρότες όμως και όποιες οργανώσεις έχουν, να ξανασκεφτούμε συνολικά το πλαίσιο.
Και το λέω, δηλαδή, μπορεί να ακούγεται ως ευχολόγιο, αλλά δεν είναι. Ναι, δηλαδή, ορίστε, είναι μπροστά η όσα λεφτά και να δώσεις, αν δεν αλλάξει το πλαίσιο το συγκεκριμένο, θα πάνε χαμένα τα λεφτά. Σωστά. Είναι όμως μπροστά η καταστροφή στη Θεσσαλία. Πού είναι το πρόγραμμα αυτό, η μελέτη, έτσι ώστε να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και μετά στη Θεσσαλία? Θα συνεχίσουμε πάνω στο βαμβάκι, θα πρέπει να κάνουμε κάποια άλλα μοντέλα, δηλαδή πέραν από την θωράκιση του κάμπου. Εκείνη το μείζον θέμα. Θωράκιση την αντιπλημμυρική στο βαθμό που μπορεί να γίνει αυτό, να δούμε τι εκεί θα οργωθεί, τι θα οργώσουν, τι θα καλλιεργήσουν οι άνθρωποι. Στη Θεσσαλία είναι το μείζον θέμα, ναι. Πράγματι. Δεν υποτιμώ τα προβλήματα των άλλων, αλλά εντάξει, οι εικόνες μιλάνε μόνες τους. Έχω πάει και εγώ ίδιος και έχω δει η εικόνα με την Κάρλα, ας πούμε, σου μένει στο μυαλό που έχει πλημμυρίσει. Εκεί η κυβέρνηση επιχείρησε να κινητοποιηθεί αμέσως και με την πρώτη αρρωγή και με ένα επανασχεδιασμό που κάνουμε, το κάνει το Υπουργείο Υποδομών σε σχέση με κατεστραμμένες υποδομές, τις οποίες και εμείς χρηματοδοτούμε, και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτά ήδη σου δίνουν μια αίσθηση ότι, τώρα θα μου πείτε απολογίστε εσείς για όλα, αλλά σου δίνουν μια αίσθηση ότι αυτά δεν έχουν ένα ρυθμό τέτοιο που να προσεγγίζει λίγο την αγωνία των ανθρώπων. Τώρα, εκεί υπάρχει. Μένω ή φεύγω. Ο κύριος Τριαντόπουλος κατ' επανάληψη. Μπαίνει πολύ κοντά το θέμα. Ο κύριος Τριαντόπουλος κατ' επανάληψη έχει παρουσιάσει τι έχουμε κάνει με την πρώτη αρρωγή. Και νομίζω ότι οι ταχύτητες είναι πολύ μεγάλες, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα. Επίσης, δεν θέλουμε. Κοιτάξτε, αυτό με το ρεύμα το είχαν πει από τον Οκτώβριο. Υπήρξε καθυστέρηση. Την παραδέχτηκε και ο Πρωθυπουργός. Δεν ισχυρίστηκα ότι όλα προχώρησαν με ταχύτητα του φωτός. Και καλό είναι και εμείς να παραδεχόμαστε όποια λάθη και όποιες καθυστερήσεις. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Αλλά την ίδια στιγμή, ξέρετε, και αν δίνεις λεφτά από το ελικόπτερο, θα είναι τεράστιο λάθος, γιατί σε μερικούς μήνες εσείς οι ίδιοι θα μας κάνετε κριτική ότι πετάχτηκαν τα λεφτά χωρίς να πιάσουν τόπο. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά εκεί στις παρακάρλια στα χωριά, πρέπει να ζήσουν μέχρι να ξαναφανεί το χώμα. Φανώς. Όταν δεν το ξέρουμε, πότε λέμε ή κάζουμε στα δύο χρόνια από τώρα. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για ένα ειδικό φορέα για τη διαχείριση των υδάτων της Θεσσαλίας. Έχουν κληθεί Ολλανδοί, η Ολλανδική εταιρεία η οποία είναι εξειδικευμένη και κάνει σχετικές μελέτες, και στις προτάσεις τις δικές τους θα βασιστούμε. Προχωρεί, σας είπα, η ανάταξη των έργων υποδομής και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από το Υπουργείο Υποδομών, με έξτρα χρηματοδότηση από τη δική μας πλευρά, και θα είναι μεγάλη χρηματοδότηση. Έτσι. Δηλαδή, τα έργα που γίνονται από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών μόνο μπορεί να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο. Ναι. Καταστροφές, έχουν γίνει τεράστιες καταστροφές. 1 δισεκατομμύριο δεν είναι λίγα λεφτά. Έτσι, καμιά φορά χάνεται η αίσθηση των αριθμών. Λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια και βεβαίως νομίζω ότι χωρίς να υπάρχει ένα πνεύμα αντιπαράθεσης και να κερδίσουμε κομματικούς ρούμπους ο ένας και ο άλλος, πρέπει να σκεφτούμε πάνω απ' όλα πως είμαστε Έλληνες, ότι είμαστε πάνω στο ίδιο πλοίο, και να δούμε πώς μπορούμε πρακτικά να προχωρήσουμε. Λέει η κυβέρνηση, τα άκουγα χθες ο κ. Μαρινάκη, τον εκπρόσωπο, λέει ότι καταφέραμε εμείς μέσα στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής Ευρώπης να κρατήσουμε αυτή την υποστήριξη στους Έλληνες αγρότες. Αλλά τίθενται όμως κάποια άλλα πολύ σοβαρά θέματα. Δηλαδή, βλέπουν και στην Ευρώπη οι αγρότες ότι τηρούνται εδώ οι κανόνες για αυτό που λέμε ενεργειακή μετάβαση, αλλά ταυτοχρόνως η Ευρώπη επιτρέπει την εισαγωγή προϊόντων από χώρες οι οποίες είναι αλόγιστες σε αυτό που αγωνία η Ευρώπη, δηλαδή σε χρήση με παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα, στο βαθμό που εδώ μπαίνουν πολλά εμπόδια. Και επί της ουσίας είναι αυτό. Και αυτό θα μπορούσε να πει κανείς σε εισαγωγικά ένας επιπλέον δασμός που δυσκολεύει τη ζωή των, παραγωγών στην Ελλάδα. Οι διμερείς διεθνείς συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γίνονται με πολύ μεγάλη προσοχή, για να μην υπάρχει αυτό το αίσθημα της αδικίας, το οποίο ορθώς επισημαίνεται. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να ξεχνούμε, γιατί το ξεχνούμε καμιά φορά, ότι κάθε χρόνο παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 4-5 δισεκατομμύρια ευρώ, αν βάλεις και τα διορθωτικά γίνονται και παραπάνω,
τα οποία για τους αγρότες μας. Διανέμονται όλα, πηγαίνουν όλα στους αγρότες. Φυσικά, αυτά τα τέσσερα. Όχι, επειδή μισόλυτα, σήμερα η κοινωνία ακούει μαζί και την αντιπολίτευση που λέει και τους αγρότες που λένε είμαστε σε. Ακούω τώρα στα μπλόκα, είμαστε ξαθλιωμένοι, δεν έχουμε εκείνο, δεν έχουμε το άλλο. Εσείς μου λέτε τώρα 5 δις. Δεν σας λέω ότι οι άνθρωποι είναι πλούσιοι. Ναι. Αλλά ο αριθμός που λέω 4 δις για ενισχύσεις κάθε χρόνο είναι αναμφισβήτητος και είναι εδώ και πολλά χρόνια. Ένα ερώτημα που πρέπει να απευθύνουμε στους εαυτούς μας είναι πόσο από το 81 και μετά που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι μαζί αξιοποιήσαμε αυτές τις ευκαιρίες για να γίνει πιο παραγωγικός, πιο δυναμικός και πιο ανταγωνιστικός ο αγροτικός τομέας. Εγώ σας ακούω ορισμένα πρωινά που μιλάτε με αγρότες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας εδώ και χρόνια. Ρωτήστε και τους ίδιους να σας πούν την άποψή τους. Έχουμε γίνει ανταγωνιστικοί? Δεν λέω να μην παίρνουμε τα λεφτά, άλλωστε τα παίρνουμε, τα απορροφούμε και μοιράζονται στους αγρότες σε όλη την Ελλάδα. Και σωστά. Το ζήτημα είναι πώς αξιοποιούνται. Είναι αυτό που λένε καμιά φορά, κάνουμε τα λεφτά φορτηγά 4x4, τα οποία αγοράζονται από ξένες χώρες. Το παρουσιάζουμε 5 φορές, ή το ένα χωράφι το παρουσιάζουμε. Όλα αυτά ότι πρέπει είναι, να τα λέμε όλα. Ότι έχει αλλά τόσο, ότι αγοράζουμε αντιστοιχεία στον ευρώ, αν δεν έχουμε. Άρα, ναι, να παρουσιάσουμε. Φυσικά δικά να μας, τρέξουμε γρήγορα με το ρεύμα στη Θεσσαλία. Φυσικά να τρέξουμε γρήγορα με τα έργα υποδομών. Φυσικά να δούμε τι ελάφρυνση μπορεί να υπάρξει στο πετρέλαιο κτλ. Παρότι φέτος είναι σχετικά φτηνότερο από ό,τι ήταν πέρσι και πρόπερσι. Όλα αυτά να τα κάνουμε αλίμονο, γιατί και χωρίς την αγροτιά και χωρίς την επαρχία δεν υπάρχει Ελλάδα. Το, αλλά ωραία, ο φόρος από τα καύσιμα, κύριε μέχρι Χαζηδάκη. Μέχρι εκεί μπορούμε. Όχι, να έρθει, να φύγει ο φόρος κατανάλωσης από το καύσιμο. Μα επιστρέφεται, κύριε Πρωτοσάλτε, αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Επιστρέφεται. Εάν το καταργήσουμε, θα γίνεται λαθρεμπόριο. Καταλάβατε. Mm. Δηλαδή θα πηγαίνουν όλοι αυτοί. Δηλαδή κάθε μισό λεπτό επιστρέφεται όλοι, όλο. Όλα επιστρέφεται τα έσοδα, ό,τι εισπράττουμε εμείς από έσοδα στο φόρο κατανάλωσης επιστράφει και πέρσι και πρόπερσι. Και δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, υπολογίζουμε ότι θα είναι λίγο πάνω από τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ με βάση τις καταναλώσεις που υπήρχαν μέχρι το τέλος. Και θα περάσει η διάταξη να επιστραφεί και αυτός. Υπάρχει περίπτωση, αν όλα πάνε καλά στα οικονομικά μας, προς το Σεπτέμβριο εκεί στην έκθεση Θεσσαλονίκης να ανοίξει λίγο το πουγγί παραπάνω? Ό,τι περίσευμα υπάρχει στον προϋπολογισμό, πάντοτε η κυβέρνηση επιχειρεί να το επιστρέφει στην κοινωνία. Αυτό έχει γίνει όλα τα τελευταία χρόνια που κυβερνούμε. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι θα κρατήσουμε ένα σταθερό τιμόνι και ότι δεν θα λειτουργήσουμε απερίσκεπτα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Χρειάζεται μια σοβαρότητα από τη δική μας την πλευρά. Ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης θα είναι εδώ. Κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε να κάνω αναγγελία και την επόμενη ώρα, διότι θα είναι μαζί μας ο κύριος Οδυσσέας Ζώρας, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και θέλω να βάλω 2-3 ηχητικά για φίλους και φίλες που δεν θα ακούσουν την επόμενη ώρα, που αναλυτικά θα τα παρουσιάσω αυτά. Θέλω να αρχίσουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τον κύριο Αλιβιζάτο. Σε συνέντευξή του χθες στην κρατική ραδιοφωνία, ο κύριος Αλιβιζάτος περιγράφει σε 1 λεπτό και 18 δευτερόλεπτα την ιστορία του άρθρου 16 που απαγορεύει τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Η ιστορία του άρθρου 16 είναι παλιά. Ξεκινάει από την εποχή του εμφυλίου πολέμου. Τότε για πρώτη φορά μπήκε στο Σύνταγμα μια διάταξη που έλεγε ότι οι καθηγητές πανεπιστημίου είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ποιος ήταν ο σκοπός αυτής της διάταξης? Να γίνεται έλεγχος νομοφροσύνης και να μην μπουν κομμουνιστές καθηγητές στο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή αυτός ήταν αναφανδόν, αυτό ελέγχθη στη Βουλή τότε. Η δικτατορία των συνταγματαρχών το 1968 επεξέτεινε αυτή τη ρύθμιση και είπε ρητά ότι τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα θα είναι νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου. Δηλαδή κρατικά πανεπιστήμια, τα οποία θα έχουν μεν αυτοδιοίκηση, αλλά θα λειτουργούν περίπου ως δημόσιο, δηλαδή να μην μπορούν και πάλι να μπουν στα πανεπιστήμια μη εθνικόφρονες, για να το πω έτσι, ουσιαστικά εστρέφεται κατά της αριστεράς στο μέτρο. Και εν συνεχεία, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου της Χούντας, για να μην διαφθαρεί η ελληνική νεολαία, εντός εισαγωγικών η λέξη διαφθαρεί, από ξένες ιδέες, ξένα πανεπιστήμια. Είναι μια διάχυτη από παλιά νοοτροπία στην Ελλάδα, ότι θα έρθουν οι ξένοι και θα αφελεινίσουν τα παιδιά μας.
Αυτό είναι πρόλογο. Έχω άλλα δύο αποσπάσματα από, από το περιεχόμενο συνεντεύξεις του κ. Λιβιζάτου. Αυτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι. Ο κ. Λιβιζάτου λέει εν ολίγης αναχρονισμός η επιμονή στα κρατικά πανεπιστήμια. Μην βγάζετε τα ακουστικά σας, κύριε Υπουργέ. Έχουμε άλλα δύο αποσπάσματα, παρακαλώ, από άλλον καθηγητή, τον κ. Γιώργο Μπαμπινιώτη, ο οποίο και αυτό στην κρατική ραδιοφωνία λέει πρώτα απ' όλα τα εξής. Αναφέρεται στο ακαδημαϊκό απολυτήριο, σε αυτό που λέμε εθνικό απολυτήριο. Έρχεται η ώρα του, κυρίες και κύριοι, θέλω να πω, έρχεται η στιγμή του. Πάμε να τον ακούσουμε. Από παλιά, ήδη από το 2009 που κάναμε τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, ότι αυτό το σύστημα δεν τραβάει άλλο. Είναι άδικο, είναι απάνθρωπο, δεν μπορείς να κρίνεις ένα παιδί σε μια εξέταση ενός τριώρου που μπορεί να συμβεί κάτι, ξέρετε, από άγχος, από ασθένεια. Πώς το κάνεις ένα παιδί, τι δυνατότητες έχει στα 3 χρόνια της απόδοσής του και της επίδοσής του στο λύκειο. Mm-hmm. Έτσι λειτουργεί όλη η Ευρώπη, έτσι λειτουργούν μεγάλα πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Σου ζητάνε το απολυτήριό σου και την βαθμολογία σου στις τελευταίες τάξεις του λυκείου. Στο λύκειο, δηλαδή, στις 3 τάξεις του λυκείου. Εκεί λοιπόν έχουν μια εικόνα σου και σχολές οι οποίες έχουν πολύ περιορισμένο αριθμό και δεν μπορούν να το ανοίξουν, κάνουν και μία πρόσθετη εξέταση σε κάποια αντικείμενα εφόσον χρειάζεται. Στις περισσότερες σχολές δεν χρειάζεται αυτό και ο τρόπος που μπαίνεις στο πανεπιστήμιο είναι η ταυτότητά σου, όπως φαίνεται από το ακαδημαϊκό, ας το πούμε έτσι, απολυτήριο. Έχει και άλλα αυτή η ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον δημοσιογράφο Θάνο Σιαφάκα για τα ενδιάμεσα. Όταν λέει κατάργηση του συστήματος, εννοεί τις πανελλαδικές εξετάσεις, κυρίες και κύριοι, πάνω με τις οποίες βασανίζουμε τα παιδιά μας. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι το αντιλαμβάνεστε. Και να πω, βάλω και την κατάληξη της προτάσεως Μπαμπινιώτη, που είναι 28 δευτερόλεπτα. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες θα είναι, πώς να το πω, ενδεχομένως θα έχουν μια αντίδραση από κάποιους ανθρώπους που κερδίζουν από το σημερινό σύστημα, αλλά πρέπει η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας, να αποτολμήσει αυτή τη λύση η οποία θα είναι για το καλό των μαθητών των ίδιων και θα οδηγήσει σιγά σιγά και σε μια κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων. Αυτό. Βγάζετε τα ακουστικά σας, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, λεπτομερώς θα τα ακούσουμε όλα αυτά μετά τις 9 στο δεύτερο μέρος. Να κάνω ένα σχόλιο για την κυβέρνηση. Εννοείται τα κάνετε. Μα γιατί είστε εσείς ένας πολύπειρος, έμπειρος υπουργός από τα γενοφάσκια σας στην πολιτική. Παρακαλώ. Και τα θυμάμαι από τότε που λέτε να τα συζητάμε αυτά, από τότε που ήμουν ακόμα στην ΔΑΠ και στην ΟΝΕΔ. Και τώρα που περνάει αυτή η αλλαγή, δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή να στεναχωρηθώ. Ακριβώς διότι πάμε στο αυτονόητο μετά από, ξέρω εγώ, 40 χρόνια που εγώ τουλάχιστον έχω πρωτοασχοληθεί με την πολιτική. Κοιτάξτε, είναι ολοφάνερο ότι ειδικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είχαμε για δεκαετίες στην Ελλάδα ένα σοβιετικό μοντέλο, με την έννοια ότι το κράτος κανόνιζε τα πάντα με μια προκρούστια λογική κεντρικά. Βεβαίως δεν είμαστε σοβιετικό μοντέλο ως προς την εικόνα των πανεπιστημίων, διότι στις πρώην σοβιετικές χώρες δεν ήταν αυτή η μπάχαλο κατάσταση την οποία έχουμε δει κατά καιρούς στα πανεπιστήμια. Και τώρα επιχειρείται μια στροφή κοινής λογικής, έτσι ώστε να εναρμονιστούμε με αυτά που ισχύουν σε όλες τις χώρες, όχι της Ευρώπης, προσέξτε, αυτό είναι το άσχημο, του κόσμου. Διότι όπως είχαμε δείξει και όταν συζητεί η τελευταία αναθεώρηση του συντάγματος στη Βουλή, ακόμα και στην Κούβα και στη Βόρειο Κορέα υπάρχουν ρογμές σε αυτή την σοβιετική αντίληψη ως προς τον τρόπο λειτουργίας των πανεπιστήμιων. Δηλαδή και εκεί υπάρχουν χαραμάδες που έχουν μπει μέσα μη κρατικά πανεπιστήμια. Άρα εδώ τι παριστάνουμε. Τι παριστάνουμε. Πολύ περισσότερο που η κυβέρνηση, έτσι όπως νομοθετεί το πλαίσιο, προβλέπει να υπάρχουν και υποτροφίες για τα παιδιά που έχουν καλές επιδόσεις για να πηγαίνουν και στα πανεπιστήμια αυτά, αν αποδειχθεί ότι θα λειτουργήσουν καλύτερα. Γιατί δεν μπορεί να ξέρει κανείς πώς θα πάει το πράγμα. Εδώ έχουμε πανεπιστήμια τα οποία έχουν υψηλού επίπεδου διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, έχουν υποδομές, άσχετα αν δεν είναι καλοσυντηρημένες, και έχουν βγάλει και επιστήμονες λαμπρούς. Άρα δεν καταλαβαίνω και προς τι αυτή η τοπάθεια, ότι θα έρθουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και πω πω τι θα πάθουμε. Τίποτε δεν θα πάθουμε. Θα ανέβει η εκπαίδευση συνολικά στην Ελλάδα. Προσαρμοζόμαστε προς αυτά που συμβαίνουν στις προηγμένες χώρες του κόσμου.
Λοιπόν, αυτό. Ωραία. Επειδή υπάρχει ένα βασικό αίτημα από την άλλη πλευρά, η κρατική χρηματοδότηση προς τα πανεπιστήμια. Εσείς κρατάτε το ταμείο του κράτους. Ναι. Δώστε εικόνα στην κοινωνία. Είναι τόσο χαμηλή η χρηματοδότηση στην Ελλάδα, είμαστε σε τέτοια απελπισία όπως διατυμπανίζεται? Κοιτάξτε, δεν ισχυρίζομαι ότι τα πράγματα είναι τρομερά καλά ως προς τη χρηματοδότηση και δεν το ισχυριστώ ποτέ. Αλλά με την ίδια ειλικρίνεια θα σας πω ότι εμείς εδώ ξεκινάμε κάθε Υπουργός Οικονομικών με τρία προβλήματα τα οποία δεν τα έχουν οι άλλοι Υπουργοί Οικονομικών. Το ένα είναι το υψηλό δημόσιο χρέος και οι δαπάνες εξυπηρέτησής του. Το δεύτερο είναι οι αμυντικές δαπάνες, διότι έχουμε τις υψηλότερες στην Ευρώπη, έτσι, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Και το τρίτο είναι συντάξεις. Δηλαδή σε ένα προϋπολογισμό που έχει δαπάνες 73 δισεκατομμύρια, εμείς δίνουμε καμιά τριανταριά δισεκατομμύρια για τις συντάξεις, εκ των οποίων τα μισά δεν προέρχονται από εισφορές των ασφαλισμένων, προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, από τους φορολογούμενους. Άρα έχεις μια δυσκολία ως προς αυτό. Παρόλα αυτά έχουμε συνεχώς αυξήσεις του τακτικού προϋπολογισμού για την παιδεία και εν πάση περιπτώσει φέτος έχουμε μια επιπλέον στήριξη κατά 255 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά ποιο χρήματα είναι το ποσό? Τα οποία, η συνολική χρηματοδότηση είναι 5 δισεκατομμύρια 453 εκατομμύρια. Για 23 πανεπιστήμια? Για την παιδεία συνολικά. Για την παιδεία συνολικά. Για τα πανεπιστήμια? Για τα πανεπιστήμια δεν έχω πρόχειρα εδώ τα στοιχεία, αλλά κατανέμονται αναλογικά. Μάλιστα. Ανάμεσα στην ανώτατη, στη μέση εκπαίδευση, ναι, και στην βασική. Αλλά την ίδια ώρα. Αλλά προσέξτε. Ναι. Το θέμα δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση, είναι και πώς αξιοποιούνται, ναι, τα χρήματα αυτά. Γι' αυτό και έχουν εισαχθεί νόμοι πια τώρα, την τελευταία περίοδο, την προηγούμενη, 19-23, έτσι ώστε να υπάρχει και μια αξιολόγηση και να κρατιέται και ένα ποσό στην άκρη για να δίνεται σε αυτούς με τις καλύτερες επιδόσεις, στα ιδρύματα δηλαδή με τις, ναι, καλύτερες και επιδόσεις. Και σε αυτή την αξιολόγηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι πρώτο το Πολυτεχνείο. Ναι, ναι, ναι. Οι τέσσερις σχολές του οποίου τεχνολογικά εχμής δεν θέλουν, αδυνατούν να διεξάγουν εξετάσεις ψηφιακές, γιατί δεν θεωρούν ότι είναι αδιάβλητο το σύστημα, κύριε Υπουργέ. Ναι. Σας πάω σε θέματα παιδείας τώρα, πρέπει να φύγουμε από αυτά. Κοιτάξτε, ναι, νομίζω... αναδεικνύονται αυτά που λέμε τα οξύμορα, τα οποία χτυπούν, αλλά... Νομίζω από όλες τις πλευρές... Και πώς το λένε, και βγάζουν και μία θλίψη γιατί να είναι έτσι το κρατικό πανεπιστήμιο. Από όλες τις πλευρές χρειάζεται να υπάρξει μία προσέγγιση κοινής λογικής και εγώ θα έλεγα, όπως λεγότανε παλιά, και κάποιες ασκήσεις θάρρους. Έτσι, δηλαδή να κάνουμε αυτό το οποίο πράγματι μας επιβάλλει η συνείδησή μας και όχι ο φόβος μας. Έτσι. Και δεν μπορεί δυναμικές μειοψηφίες να κρατούν ομοίρους τα παιδιά μας, να εμποδίζουν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για τον τόπο συνολικά. Πώς είπα ότι πρέπει να είναι το πλεόνασμα φέτος για να ανταποκριθούμε στα τοκοχρεώσεις? Σχεδόν 5 δισεκατομμύρια. 5 δισεκατομμύρια. Ταυτοχρόνως όμως θέλουν να καταλάβουν οι ακροατές μας και οι ακροατές μου, το βρίσκω στα μηνύματα που μου στέλνουν, ταυτοχρόνως ξαναδανειζόμαστε πάλι. Εξηγήστε λίγο αυτόν τον κύκλο. Εξυπηρετώ τα χρήματα, αλλά δανείζομαι για να τα εξυπηρετήσω. Πώς δουλεύει όλο αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, εμείς κοιτάζουμε να έχουμε το πρωτογενές πλεόνασμα, έτσι ώστε να μπορούμε με το περίσσευμα αυτό, έτσι, να μπορούμε να μειώνουμε κάθε χρόνο το χρέος της χώρας. Και αυτό που είναι σημαντικό και έγινε το τελευταίο διάστημα και θέλω να το υπογραμμίσω, είναι ότι πια τώρα, μετά και την επενδυτική βαθμίδα που πήραμε πρόσφατα και που λέει κάποιος τι με νοιάζει εμένα η επενδυτική βαθμίδα, σε νοιάζει, διότι πέρσι αν δανειζόμασταν και δανειστήκαμε με 4, κάτι τις 100, ενώ τώρα δανειζόμαστε με 3, κάτι τις 100. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς φέτος πρέπει να δανειστούμε με βάση το πρόγραμμα του ΟΔΙΧ καμιά δεκαριά και παραπάνω, αλλά βάση τόση
το κάνω πιο στρογγυλό, καμιά δεκαριά δισεκατομμύρια. Ναι, γιατί τα δανειζόμαστε τώρα. Να το εξηγήσω αυτό, γιατί είναι βασικό. Τώρα, καθώς μετά την επενδυτική βαθμίδα δανειζόμαστε με μια μονάδα χαμηλότερα, τα 10 δισεκατομμύρια σε βάθος δεκαετίας μας κοστίζουν 850 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα. Μας κοστίζουν, σημαίνει κοστίζουν στους ακροατές σας, στους φορολογούμενους, 850 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα. Γι' αυτό εγώ είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος, ναι, και γι' αυτό το λόγο θα επιμείνουμε και σε μια πολιτική δημοσιονομική σοβαρότητα. Αυτό γεννάει δύο ερωτήσεις. Πρώτον, γιατί δανειζόμαστε, κύριε Υπουργέ? Αφού λέμε ότι πάει καλά η οικονομία μας, τι χρεια έχουμε δανεισμού? Για να πληρώσουμε παλιότερα δάνεια. Μάλιστα. Ναι. Διότι είναι ρυθμισμένο το χρέος μας, αλλά έχουμε ένα χρέος. Και γι' αυτό είπα ότι μια από τις έγνοιες του Υπουργείου Οικονομικών είναι να αντιμετωπίσει αυτό. Από αυτά που βγάζουμε δεν μας περισσεύουν, να πληρώσουμε το χρέος. Το χρέος μας ήτανε, κάποια στιγμή έφτασε το 2020, να είναι πάνω από 200% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Ήταν το μεγαλύτερο μακράν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα έπεσε στο τέλος της χρονιάς το 160% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και στο τέλος της χρονιάς έχουμε στόχο να πάμε στο 152%, και όπως πάει το πράγμα, λένε ειδικοί, θα δούμε, μπορεί μέσα σε 2-3 χρόνια να έχουμε χαμηλότερο χρέος ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος από την Ιταλία, ας πούμε. Αλλά αυτό απαιτεί σοβαρότητα και πειθαρχία από τη δική μας πλευρά, του Υπουργείου Οικονομικών εννοώ. Ναι. Διότι όλο αυτό είναι ένας παράγοντας, όπως καταλαβαίνετε, που θα μπορούσε, αν δεν τον προσέξουμε, να εκτροχιάσει τα πράγματα. Βεβαίως αυτή την ώρα η Ελλάδα παίρνει τα εύσημα για το ότι έχει την ταχύτερη μείωση χρέους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιθανότητα σε όλο τον κόσμο. Και αυτά τα 800 εκατομμύρια που περισσεύουν, φαντάζομαι δεν θέλετε να τα δώσετε σε ανθρώπους οι οποίοι ζουν υποκριτικά με εισόδημα έως 10.000 ευρώ ετησίως, ενώ ζουν πλουσιοπάροχα. Εμείς όλες τις εξοικονομήσεις. Με επιδόματα, ενώ να τα κάνετε επιδόματα σε τέτοιες περιπτώσεις. Όλες τις εξοικονομήσεις που έχουμε, είτε με τους καλύτερους όρους δανεισμού, είτε από τη σύλληψη της φοροδιαφυγής, όλες αυτές τις εξοικονομήσεις θέλουμε να τις δώσουμε σε δύο πράγματα. Πρώτον, σε στήριξη της κοινωνικής μας πολιτικής, σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη και όχι παριστάνουν ότι έχουν ανάγκη, και στην περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών. Μάλιστα. Αυτή είναι οι δύο στόχοι μου. Επιτρέψτε μου να κάνουμε ένα διάλειμμα και θα ήθελα μετά να πούμε εντάχει, δεν θα μας μείνει πολύ χρόνος, εντάχει την εικόνα της σημερινή της κατάστασης, ναι, στην Ελλάδα. Και χρειάζεται, γιατί ξέρετε, ναι, μιλάμε συνέχεια και ορθώς για το θέμα της ακρίβειας, το οποίο υπάρχει αλίμονο, αλλά υπάρχουν και μια σειρά από άλλες εξελίξεις, τις οποίες πρέπει να τις μάθουμε θετικές, γιατί είναι επιτυχίες όχι μόνο της κυβέρνησης, της Ελλάδας, της πατρίδας μας. Ναι. Και η ακρίβεια αυτή παράγει κάποιο κέρδος, το οποίο όμως δεν το ξέρουμε, κανείς δεν ξέρει που πηγαίνει. Γιατί ακούω σε συζητήσεις, το αναζητεί η αγορά των σούπερ μάρκετ, δεν το έχει. Το αναζητεί η αγορά της βιομηχανίας, δεν το έχει. Δεν το έχουν οι αγρότες που παράγουν την πρώτη ύλη. Μην δεν και το μετρητής. Έχει ένας, δεν το έχει ο άλλος, δεν είναι. Πού είναι, ρε παιδιά, αυτό το κέρδος? Μην παίρνετε τις μετρητής αυτά που ακούτε. Α, δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ είμαι σε τραπέζι και λέει, εμείς διαμαρτυρόμαστε μια ακρίβεια, το κέρδος της οποίας, μάλλον το παραγόμενο αυτής της ακρίβειας, χάνεται. Όλοι... Το τρώει κάποια μαύρη τρύπα, κάποιο ποτάμι, τα παίρνει όλα. Αν όλοι πάνε χάλια, τόσο χάλια όσο λένε ορισμένοι, τότε πώς στο καλό έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις κατά 50 δισεκατομμύρια? Πήγαμε από 140 δισεκατομμύρια στα 190 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 3 πέμπτα και παραπάνω είναι από τα νοικοκυριά. Έτσι. Άρα βεβαίως έχουμε θέματα και πάμε να τα αντιμετωπίσουμε και δεν υποτιμούμε κανένα παράπονο και καμιά διαμαρτυρία, αλλά όπως θα δείτε και στη συνέχεια υπάρχουν μια σειρά από θετικές εξελίξεις που δεν κάναν την Ελλάδα παράδεισο, αλλά την έχουν ανεβάσει αρκετά σκαλιά παραπάνω πάντως. Λοιπόν, κύριε Χατζηδάκη, για να δούμε ποια είναι η αποτύπωση της σημερινής καταστάσεως. Πάμε λοιπόν. Ναι. Ξεκινώντας, σας είπα από την ακρίβεια, την οποία δεν την αρνούμε, προχωρώ στη συνέχεια. Ανάπτυξη. Έχουμε τριπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Υλοποιήσαμε από την αρχή το 50% του οικονομικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας με το δημοσιονομικό νομοσχέδιο που καταθέσαμε και ψηφίσαμε ήδη από τον Ιούλιο. Στο δανεισμό σας είπα την εξοικονόμηση που έχουμε λόγω της επενδυτικής βαθμίδας
και είναι πάρα πολύ σημαντική εξοικονόμηση. Στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα περιορίστηκαν από 45% που ήταν στις τράπεζες στο 7,9. Βεβαίως θα πει κανείς, πήγανε στους services, ναι, απαντώ, αλλά από 92 δισεκατομμύρια που ήταν συνολικά τα κόκκινα δάνεια, συνολικά, το 2019, έχουμε πάει στα 73 δισεκατομμύρια. Σημαίνει ότι υπάρχει μια σχετική τακτοποίηση και στο συγκεκριμένο θέμα. Μια κινητικότητα, εν πάση περιπτώσει, και εκεί. Ναι. Πάμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Είμαστε στις απορροφήσεις στο ΕΣΠΑ. Κλείσαμε τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ταμείο Ανάκαμψης, ανάλογα με το πώς το μετράμε, είμαστε από πρώτη μέχρι τρίτη. Αποκρατικοποιήσεις. Κάναμε 9 αποκρατικοποιήσεις μέσα σε 7 μήνες, δεν έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, και αυτό είναι και ένα μήνυμα ότι κινείται η κυβέρνηση αποφασιστικά και ένα μήνυμα στις αγορές ότι με θέλουμε να προχωρήσουμε με τα ρυθμίσεις, θα σας πω, να κλείσω. Και από αυτά είχαμε έσοδα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα φορολογικά, μείωση του καινού ΦΠΑ, δηλαδή πόσα λεφτά χάνουμε από το ΦΠΑ, από 23% το 18 στο 15% το 2023, με στόχο να κατέβουμε στο 9% το 2026. Δύο ερωτήσεις τώρα εδώ. Η φορολογία των αγροτών ποια είναι, κύριε Υπουργέ? Η φορολογία των αγροτών είναι χαμηλότερη προφανώς από ό,τι είναι γνωστό. Αυτό δεν σας αποκαλύπτω κάποιο μυστικό, από τη φορολογία των υπολείπων. Ναι, για λόγους στήριξης της υπαίθρου. Μάλιστα. Δηλαδή είναι, εντάσσονται και αυτοί μέσα στα 3,5 εκατομμύρια των Ελλήνων πολιτών που ζουν με έως 10.000 ευρώ το χρόνο. Κοιτάξτε. 3,5 εκατομμύρια, το ξαναλέω. Ξαναλέω. Το σκεπτικό είναι η στήριξη της υπαίθρου. Να υπάρχει. Ναι, να στηριχθεί η υπαίθρου και να έχουμε πρωτογενή παραγωγή. Καμία αντίρρηση. Αλλά από εκεί και πέρα και οι ίδιοι. Νομίζω παίρνουν ως αυτονόητο και δεδομένο αυτό που ισχύει, ενώ ξεχνούν ότι αυτή η κυβέρνηση ήταν, εναντίον της οποίας τώρα ορισμένοι διαμαρτύρονται, που χαμήλωσε τη φορολογία τους σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι κάποια στιγμή ως κυβέρνηση, κύριε υπεύθυνη, κύριε Χατζηδάκη, και δεν είναι μόνο δικό σας θέμα, αλλά τώρα εσείς έχετε αυτόν την ευθύνη του καρτοφυλακίου, να μιλήσουμε με ειλικρίνεια μπροστά στην ελληνική κοινωνία για να αναζητήσουμε πού είναι αυτά που πληρώνουμε ως ακρίβεια. Δηλαδή παράγεται ένα κέρδος, δεν πάει στους αγρότες, δεν πάει στη βιομηχανία, δεν πάει στα σούπερ μάρκετ. Πού πηγαίνει η αλήθεια, πού χάνεται αυτό που εμείς διαπιστώνουμε ως ακρίβεια? Όλα τα παράπονα αυτών που γκρινιάζουν. Μάλιστα. Βάζουν και αλάτι και πιπέρι πολλές φορές. Μήπως πάνε μόνο στην ενέργεια? Εντάξει. Θέλει μεγάλη συζήτηση. Επειδή βλέπω και τελειώνει ο χρόνος, δώστε μου ένα λεπτό για να ολοκληρώνω το συλλογισμό μου, έτσι, και την παράθεση ορισμένων στοιχείων. Στις καταθέσεις, σας είπα, έχουμε από 140 δισεκατομμύρια στα 190, εκ των οποίων τα 35 αύξηση είναι από νοικοκυριά, παρά το ότι είχαμε την ενεργειακή κρίση, την ακρίβεια, τον κορονοϊό κτλ. Η ανεργία από 19,5% έχει πέσει στο 9,2%, σημαίνει ότι μόνο πέρσι, το 2023, 102.000 παραπάνω συμπολίτες μας έχουν βρει δουλειά. Ο κατώτατος μισθός από 650 έχει πάει στα 780 ευρώ, 650 ενώ τον παραλάβαμε από ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει περίπτωση να ανέβει και άλλο φέτος? Κατά τη διαδικασία η οποία έχει αποφασιστεί και η οποία μόλις ξεκίνησε, θα έχουμε αποφάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 22 Μαρτίου. Αλλά διάβαζα προχθές τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχείρησεων και Βιομηχανιών που έλεγε πρέπει να τα δώσει η οικονομία αυτά και όχι η υπουργική απόφαση. Μέχρι τώρα αυτό το οποίο κάναμε το άντεξε η οικονομία. Προχωρήσαμε μέχρι εκεί που άντεχαν οι επιχειρήσεις. Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε ανέβηκε και ο μέσος μισθός, που δεν τον ανέβασε η κυβέρνηση, ανεβαίνει μόνος του, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το Εργάνη, από 1046 ευρώ που ήταν το 2019, τώρα στο τέλος της χρονιάς ήταν 1251 ευρώ. Και εκεί του μέσου μισθού αύξηση 20%. Να σας πω και ένα στοιχείο έτσι λίγο πιο πιπεράτο. Ναι. Αυτοκίνητα. Πόσα καινούργια αυτοκίνητα, για τα οποία, για εξέλιξη για την οποία δεν είμαι και τόσο χαρούμενος, θα σας πω γιατί. 109.000 καινούργια αυτοκίνητα το 2013, 265.000 καινούργια αυτοκίνητα το 2022 και 307.000 καινούργια αυτοκίνητα το 2023. Ανανεώνεται δηλαδή, ο στόχος. Σχεδόν, ναι, αλλά όλα αυτά είναι εισαγόμενα. Δηλαδή από τη μια πλευρά φαίνεται ότι υπάρχει δυναμική στην οικονομία,
πώς βρέθηκαν αυτά τα λεφτά και αγοράστηκαν 307.000 αυτοκίνητα. Φέρτε ένα εργοστάσιο να παράγουμε και εμείς εδώ με άλλο θέμα. Έγινε μια προσπάθεια, όπως ξέρετε, με τη Volkswagen, γιατί, ναι, αλλά δεν καρποφόρησε. Δεν σημαίνει ότι, ναι, έχουμε παραιτηθεί των προσπαθειών. Φέρτε τον Τέσλα στην Ελλάδα. Το ζήτημα σε εμάς, ναι, είναι να συνδυάσουμε τη δημοσιονομική σοβαρότητα από τη μια πλευρά με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες από την άλλη, διότι μας ενδιαφέρει όχι μόνο να προχωρήσουμε μπροστά με σοβαρούς αναπτυξιακούς ρυθμούς, αλλά να έχουμε και μια οικονομία παραγωγική, δυναμική και ανταγωνιστική. Μας ενδιαφέρει δηλαδή και το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είχαμε παραγωγική συζήτηση σήμερα και θα μπορώ να πω κλείνοντας ότι είστε από τους ειλικρινείς πολιτικούς. Τώρα, αν βάζετε το κεφάλι σας στον τορβάρι, είναι μια άλλη ιστορία που λέμε, στο τσουβάλι. Αλλά κάποια στιγμή θα σας καλέσω, αν θέλετε κι εσείς, και να το δείτε όλοι μαζί συλλογικά ως κυβέρνηση, να μιλήσουμε με ειλικρίνεια για το πού πηγαίνει αυτό το κέρδος και εμείς δεν το βρίσκουμε. Και θα το κάνουμε, ξέρετε, αν σκεφτόμαστε ότι όπως είναι και η ζωή μας και η πολιτική, δεν είναι αγώνας ταχύτητας, να λέμε σαπουνόφουσκες και ξυπνάδες, αλλά αγώνας αντοχής. Άρα αυτά που λέμε σήμερα να αντέχουν και αύριο και μεθαύριο και σε 2 χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.